Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης κοινωνίας μας, αγαπητοί μου, είναι ο γενικότερος αποπροσανατολισμός. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε χάσει το νόημα της ζωής μας, τον ορθό τρόπο ζωής, την ουσία της αληθείας και την σπουδαιότητα των αξιών της υπάρξεώς μας. Δεν εστιάζουμε πλέον στο νόημα και την ουσία της ζωής. Δεν προσέχουμε πλέον τον τρόπο που ζούμε, ούτε και τα ιδανικά στα οποία οφείλουμε να στοχεύουμε. Εμπλαγήκαμε στον νεοταξικό τρόπο του σκέπτεσθε, ο οποίος θέτει ως ιδανικό την προβολή του εγώ, του ξεπεσμένου εγώ, και όχι την προβολή του αναμάρτητου θεανθρώπου Χριστού. Αυτή είναι η βαθύτερη και βασική αιτία όλης αυτής της κακοδαιμονίας, η οποία έχει διασπαρεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου και δει στον δικό μας ορθόδοξο ελλαδικό χώρο. Έχει εμβολιαστεί στην ψυχή του Ορθοδόξου Νεοέλληνα μία περίεργη φιλαυτία, ένας υπέρμετρος εγωισμός και μία αδυσόπιτη κακία προς τον συνάνθρωπο, που είναι να μπορεί κανείς και να λέγει «Έχουμε καταλάβει την νεοσφορική κατάστασή μας, έχουμε επίγνωση του βάθους του ξεπεσμού μας». Ασχολούμαστε με όλα τα τυπικά της πνευματικής ζωής και εγκαταλείψαμε την ουσία της. Καταγινόμαστε με τον καλοπισμό του έξωθεν του ποτηρίου, μέσα όμως έχουμε γεμίσει ακαθαρσία και δυσοδεία. Τέτοια περίπτωση πιστού μας αποκαλύπτει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Κάποιος νομοδιδάσκαλος, θέλοντας να πειράξει τον Ιησού Χριστό και να αποδείξει ότι δεν γνώριζε τον νόμο, τον ρώτησε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω να πράξω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ενδιαφέρθηκε πολύ σωστά για την αιωνία ζωή. Είχε θέσει τον σωστό σκοπό της ζωής μας. Ο Κύριος του είπε: «Τι έχει γραφεί στον νόμο? Εσύ που τον μελετάς, τι διαβάζεις και πόσο αντιλαμβάνεσαι?» Αποκρίνεται ο νομοδιδάσκαλος: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν». Ανέφερε δηλαδή τον κεντρικό άξονα των 10 εντολών. Του είπε τότε ο Κύριος: «Σωστά απήντησες. Αυτό φρόντιζε να κάνεις πάντοτε και θα σωθείς». Ο νομοδιδάσκαλος όμως, επειδή το απάντησε έτσι ο Κύριος και δεν πέτυχε η ερώτηση παγίδα του, τον ξαναρωτά: «Και ποιος είναι ο πλησίον?» Τότε ο Κύριος του είπε την καταπληκτική και γνωστή σε όλους μας παραπολή του καλού Σαμαρίτου. Τον προσγείωσε δηλαδή στην πραγματικότητα. Πριν προβούμε όμως την αναφορά της παραβολής, να δούμε λίγο την τοποθέτηση του νομοδιδασκάλου. Νομοδιδάσκαλος είναι ο διδάσκαλος του Θείου Νόμου, σαν τους σημερινούς θεολόγους, τους κατηχητές, αλλά περίπου σαν και εμάς τους ιερείς και αρχιερείς, που υποτίθεται ότι διδάσκουμε, μελετούμε και διδάσκουμε τον νόμο του Θεού. Ο τρόπος που πλησίασε τον Κύριο είναι, όπως μαρτυρεί το ίδιο το Ευαγγέλιο, υπεροπτικός και εριστικός. Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας σημειώνει ότι με πολλή ήηση, υπερηφάνεια προσπάθησε ο νομικός αυτός να παγιδεύσει τον Χριστό. Με τον ίδιο τρόπο πολλοί από εμάς δυστυχώς αντιμετωπίζουμε και μεταχειριζόμαστε τον πλησίον μας, τον αδελφό μας. Θέλοντας να αποκαλύψουμε την υπεροχή μας, ρωτούμε αδιάκριτα και εριστικά, καθαρά υπερήφανα, κάτι για την προσωπική ζωή του, την πνευματική του ζωή, τον τρόπο που πολιτεύεται, την γνώμη του και τις θέσεις του σε κάποιο ζήτημα. Δεν το κάνουμε βεβαίως αυτό από ενδιαφέρον ή καλό σκοπό, αμιγώς εγωιστικά προς ικανοποίηση του εγώ. Μάλιστα, μιλούμε με πολλή υποκρισία, με ωραία λόγια, προσπαθώντας να δείξουμε ενδιαφέρον και αγάπη, όπως συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος αναφερόμενος στον νομοδιδάσκαλο.
Με θυποκρίσεως πρόηση και γνώμης επιπλάστου, πλησίασε με υποκρισία και με επίπλαστο χαρακτήρα και υποκρινόμενος ότι τιμάτων Ιησού τον ονομάζει διδάσκαλο. Το ίδιο πράττουμε και εμείς. Με ωρεολογίες και κολακίες προσπαθούμε να δελεάσουμε τον συνάνθρωπό μας και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε ή να τον εξουθενώσουμε ενώπιόν μας για να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας. Πώς αλήθεια ανεχόμαστε τον εαυτό μας σε τέτοια κατάσταση? Πώς αρεσκόμαστε σε τέτοια δαιμονική συμπεριφορά και δεν φοβόμαστε ότι μας βλέπει και γνωρίζει ο Θεός την καρδιά μας? Είναι γενικευμένος δυστυχώς ο τρόπος αυτός της συμπεριφοράς μας σε όλους τους τομείς της ζωής, στην Εκκλησία, αρχιερείς, ιερείς και μοναχούς, στη δικαιοσύνη, δικαστικούς και δικηγόρους, στην εκπαίδευση, στις κατατόπους πολιτικές αρχές, στο στρατό, στην επιστήμη, στην υγεία, στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες, παντού, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, ο ίδιος τρόπος συμπεριφοράς. Ο Κύριος και οι Άγιοι Πατέρες μας μας συνιστούν να ευεργετούμε όταν μας κακολογούν, να χαιρόμαστε όταν μας παραβλέπουν, να ανεχόμαστε με πολλή αγάπη αλλήλους, να στρέφουμε και το άλλο μάγουλο όταν μας χτυπούν στο ένα και εμείς πράττουμε τα εκδιαμέτρου αντίθετα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πατήσουμε τον άλλο μεταφορικά και μη, για να προβληθούμε εμείς. Παρόλα τα αυτά, όπως και ο νομοδιδάσκαλος, ποθούμε την αιώνια ζωή, πολύ ορθώς. Δεν φτάνει όμως αυτός ο στόχος μας μόνο. Πρέπει να αγωνιζόμαστε σωστά προς αυτήν την κατάκτηση της αιωνίου ζωής. Εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει, τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Εάν αθλείται κάποιος, δεν θα στεφανωθεί, δεν θα βραβευτεί, εάν δεν αθληθεί νόμιμα, σύμφωνα με τους νόμους και κανόνες του αγωνίσματος. Το κάθε αγώνισμα έχει τους κανόνες του. Δεν μπορείς, επί παραδείγματι, στο ποδόσφαιρο να στείλεις την μπάλα στο στόχο, χτυπώντας την με το χέρι. Ναι, μεν θα πετύχεις το στόχο, αλλά όμως με παράνομο τρόπο. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Θέτουμε ως στόχο την αιωνία ζωή. Πολύ σωστά. Δεν μπορώ όμως να την κερδίσω, προσπαθώντας να ανέβω, εξουθενώνοντας τους άλλους ή θεωρώντας τους υποδεεστέρους μου. Πρέπει να αγαπήσω τον Θεό, αφού όμως αγαπήσω και τον πλησίον όπως τον εαυτό μου. Θέλω εγώ την αιώνια ζωή, πρώτα να την ποθώ για τον αδελφό μου. Επιθυμώ διακαώς η σωτηρία μου, πρωτίστως να την ποθώ και για τους συνανθρώπους μου και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι αγαπώ τον πλησίον ως εμ' αυτόν. Τέτοια αγάπη έχουν οι Άγιοι μας. Ομολογεί ο Απόστολος Παύλος με συνοχή καρδίας την προς Ρωμαίους επιστολή του. «Ιφχόμην γάρ, αυτός εγώ ανάθεμα είναι από το Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα, ήτινες εισήν οι Ισραηλίτε. Θα ευχόμουν εγώ ίδιος να χωριστώ για πάντα από τον Χριστό, εάν ήταν δυνατόν, να μη σωθώ δηλαδή, για χάρη των αδελφών μου των Ιουδαίων, οι οποίοι είναι συγγενείς μου, συμπατριώτες μου. Προτιμούσε ο μεγάλος Απόστολος να χάσει τη σωτηρία του, εάν γινόταν, για να αλλάξουν οι Ιουδαίοι και να σωθούν. Όπως είχε και πει και ο Μωυσής προς τον Θεό, σε κάποια επικείμενη καταστροφή του λαού του, εξαιτίας της αποστασίας του. Και για να έρθουμε και στην νεότερη ιστορία, το ίδιο έπραξε και ο Όσιος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ο γέροντας της Πάρου, όταν κατά τη γερμανική κατοχή, εξαιτίας του φόνου ενός Γερμανού στρατιώτου, ετοιμαζόταν οι Γερμανοί να εκτελέσουν 40 νέους κατοίκους της νήσου. Τότε ο Όσιος γέροντας κάλεσε τον αξιωματικό, τον παρέθεσε θερμή τράπεζα και στο τέλος, ευχαριστημένος ο αξιωματικός των Γερμανών, είπε στον γέροντα πώς να τον ευχαριστήσει. Τότε ο γέροντας του λέει: «Σε παρακαλώ, μην εκτελέσεις τους πατριώτες μου». «Α, δεν γίνεται», λέγει ο Γερμανός,
πρέπει να πληρώσουν, δεν γίνεται αυτό, κάτι άλλο να μου ζητήσεις. Τότε, του λέει ο γέροντας, εκτέλεσέ με και εμένα μαζί τους. Θαύμασε ο Γερμανός την προσωπικότητα και το ήθος του οσίου γέροντος και δεν εκτέλεσε κανέναν. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Ασχολούμαστε με χίλιες δυο άλλες υποθέσεις, εστιάζουμε στην τυπική πνευματική ζωή, φροντίζουμε μόνο τα του σώματος, την υγεία μας, τη βόλεψή μας, την ικανοποίησή μας και στρέφουμε τα νότα μας και εγκαταλείπουμε τον αγώνα μας όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματική ουσία της ζωής. Γι' αυτό ο Κύριος ανέφερε την παραβολή αυτή. Είναι παραβολή, μια πλαστή ιστορία, βγαλμένη όμως από την πραγματικότητα. Στα νοήματά της διαγράφεται όλο το φάσμα της πνευματικής ζωής, το έργο της Θείας Οικονομίας, αλλά και η τύπη όλων των ανθρώπων του Θεού σε εισαγωγικά. Δεν μπορούμε να την αναλύσουμε όλοι, έχει πάρα πολλά νοήματα. Θα περιοριστούμε μόνο στην έννοια του πλησίον, στην κύρια δηλαδή αφορμή της αναφοράς της παραβολής. Κάποιος άνθρωπος, είπε ο Κύριος, περπαντώντας έρημο τόπο προς την πόλη, έπεσε σε νέδρα ληστών, οι οποίοι αφού τον έκλεψαν και τον χτύπησαν έως λιποθυμίας, τον εγκατέλειψαν. Κατά συγκυρία περνούσε από εκεί ένας ιερεύς, ο οποίος βλέποντάς τον από μακριά έφυγε. Κατόπιν κάποιος Λεβίτης, κατώτερος ιερεύς, αφού ήρθε κοντά στο λιπόθυμο άνθρωπο και τον περιεργάστηκε για λίγο, τον εγκατέλειψε και αυτός αβοήθητο. Ένας Σαμαρίτης όμως, ένας ξένος, ήρθε κοντά του και τον σπλαχνίστηκε, τον περιποιήθηκε, τον φόρτωσε στο ζώο του, τον πήγε σε πανδοχείο για να αναρρώσει και έδωσε χρήματα στον πανδοχεία για να το φροντίσει όπως πρέπει. Τον σπλαχνίστηκε ο Σαμαρίτης. Είναι παράξενη συμπεριφορά και αντίδραση του Σαμαρίτου. Για εμάς τους πολιτισμένους ανθρώπους του 21ου αιώνος είναι πολύ περίεργη η συμπεριφορά του. Ας αναλογιστεί έκαστος εξ ημών πώς θα αντιδράσει ενώπιον τέτοιου θεάματος. Όταν κάποιος βρίσκεται σε τέτοια δεινή κατάσταση, θα κάνουμε οτιδήποτε περνά από το χέρι μας και σύντομα μάλιστα για να τον βοηθήσουμε, χωρίς να εξετάζουμε αν είναι ημέτερος ή των υπεναντίον, εάν είναι Έλληνας ή ξένος, άνδρας ή γυναίκα, δίκαιος ή αμαρτωλός, πλούσιος ή φτωχός, ηλικιωμένος ή νέος, ετοιμοθάνατος ή σε καλύτερη κατάσταση, εμβολιασμένος ή όχι, γιατί εκτός των άλλων αποκτήσαμε και μία άλλη διάκριση. Τους βοηθούμε όλους ανά πάσα στιγμή. Έτσι επιβάλλει η ανθρώπινη ιδιότητά μας. Το ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό ισχύει και όταν κάποιος βρίσκεται σε δεινή ψυχική κατάσταση. Φροντίζουμε να τον παρηγορήσουμε, να τον ενισχύσουμε ψυχικά, να τον ανακουφίσουμε, να του εμφυσίσουμε την ελπίδα της ζωής, την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, την αισιοδοξία για το αύριο. Αυτό πράττει ο πραγματικός άνθρωπος του Θεού. Τα τελευταία χρόνια ακούμε άραγε από στόματα πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχόντων, επιστημόνων και διανοουμένων λόγια αισιοδοξίας, λόγια εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού, λόγια ελπίδος για τη ζωή. Μας υπενθύμισε πάλι πολλά ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου. Οι ημέρες μας είναι τρομερές. Τα πάντα καταλύονται στον βωμό του προσωπικού χρηματικού συμφέροντος. Η έννοια άνθρωπος έχει σβήσει διαπαντός από τις συνειδήσεις των πολλών. Η ύπαρξη του θεανθρώπου ούτε καν απασχολεί τον κόσμο. Εμείς, με πολλή ταπείνωση, μιμούμενη την θεάρεση συμπεριφορά του καλού Σαμαρίτου, ας διαρρήξουμε το καβούκι του εγωισμού μας και ας αφαιθούμε στον ωκεανό της αγάπης του Θεού, φροντίζοντας να αγαπούμε ειλικρινά τον πλησίον μας. Αμήν.